τα ερωτήματα. Δηλαδή, πρώτον, πώς προέκυψαν αυτές οι ιδέες, αυτές οι παράξενες ιδέες, πώς πρώτο ξεκίνησαν. Δεύτερον, ποια είναι η εικόνα του κόσμου σύμφωνα με την αστρολογία. Πώς βλέπει δηλαδή η αστρολογία τον κόσμο μας. Αυτό το λέω το κοσμοείδωλο της αστρολογίας. Τρίτον και σημαντικότερο, και ο λόγος που είμαι εγώ εδώ και σας το λέω σήμερα αυτό, η επιστημονική κριτική. Ευσταθούν οι ισχυρισμοί της αστρολογίας. Ναι, όχι, λίγο, πολύ. Θα τα δούμε αυτά με μεγάλη λεπτομέρεια. Και τέταρτο, εκεί είναι που θέλω και την συνεισφορά στη συζήτηση όσων είναι από κοινωνικές επιστήμες, γιατί υπάρχει η πίστη στην αστρολογία. Γιατί ο κόσμος πιστεύει στην αστρολογία. Βασίζεται σε κάποια στοιχεία, σε κάποιες μελέτες ή είναι κάτι άλλο. Αυτό θα το συζητήσουμε στο τέλος, όταν θα σας έχω πει πρώτα όλα τα άλλα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι καλοκαίρι, είστε στην ακρογιαλιά, παίζουμε κιθάρα εδώ με τον φίλο μου τον Ορέστη και σηκώνετε το κεφάλι και βλέπετε άπειρα ουράνια φώτα, πάρα πολλά φωτεινά σημεία στον ουρανό. Είναι περίπου 2.500 σε μία καθαρή νύχτα. Πείτε μου, τι είναι αυτά. Ο τελευταίος. Ήλιοι. Σωστά. Λοιπόν, λέει είναι ήλιοι. Και πλανήτες. Και πλανήτες. Πλανήτες, από αυτά τα 2.500 που βλέπουμε, είναι 1, 2, 3. Το πολύ. Τα πιο πολλά είναι ήλιοι. Δηλαδή σώματα σαν τον ήλιο μας, τεράστια, που όμως βρίσκονται τόσο μακριά που φαίνονται σαν κουκίδες. Σκεφτείτε πόσο μακριά πρέπει να είναι ένας ήλιος για να φαίνεται τόσο ακυρωστά μικρός. Ενδεικτικά σας λέω ότι ο πιο κοντινός τέτοιος ήλιος βρίσκεται σε απόσταση 4 ετών φωτός. Δηλαδή θα έπρεπε να ταξιδεύεις επί 4 χρόνια με την ταχύτητα του φωτός για να φτάσεις στο κοντινότερο από αυτά. Ναι, είναι αποστάσεις που δεν μπορούμε να τις συλλάβουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει το νόημα είναι ότι επειδή ακριβώς είναι τόσο μακριά, φαίνεται σαν τα σχήματά τους να μένουν σταθερά. Δηλαδή δεν επηρεάζει η κίνηση της γης, ας πούμε τη θέση των αστερισμών. Εξηγήσω τι είναι αυτό λιγάκι, γιατί θέλω να τα ορίσω όλα σήμερα. Δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό καλά από πίσω. Είναι, θα σας εξηγήσω τι είναι για όσους δεν βλέπετε. Είναι animation, δεν μπορούσα να ανοίξω την κοντινότητα. Λοιπόν, βλέπετε έναν αστερισμό που είναι σαν ένα W ή σίγμα ή μη, ανάλογα πώς το βλέπεις, ο οποίος ενιαίως κινείται στον ουρανό. Δηλαδή είναι σαν όλος ο ουρανός μαζί να κάνει μια περιστροφική κίνηση. Όλος ο ουρανός μαζί. Τα σχήματα αυτά μένουν σταθερά. Και αυτά τα σχήματα τα οποία μένουν σταθερά τα ονομάζουμε αστερισμούς. Αυτό για παράδειγμα είναι ο αστερισμός της Κασιόπειας. Και θα μου πείτε, γιατί γυρνάει αυτό το πράγμα. Γιατί αυτή η ζωγραφιά που βλέπουμε στον ουρανό φαίνεται να περιστρέφεται. Για ποιο λόγο. Είναι πάρα πολύ απλό. Ξέρει κανείς την απάντηση. Ναι, περιστρέφεται η γη. Ακριβώς, γιατί περιστρέφεται η γη γύρω από τον άξονά της. Και έχουμε την ψευδέστηση ότι όλα τα άλλα γυρίζουν. Και μάλιστα αυτό που είναι πολύ ωραίο είναι ότι εάν πάρετε μια φωτογραφία μακράς έκθεσης, δηλαδή ανοίξετε ας πούμε το κλίστρο και το αφήσετε να παίρνει φως για 30 λεπτά περίπου, με προσανατολισμό προς τον πολικό αστέρα που είναι εδώ, θα δείτε ότι όλος ο ουρανός περιστρέφεται γύρω από αυτό το κεντρικό σημείο. Γιατί όλος ο ουρανός περιστρέφεται γύρω από αυτό το κεντρικό σημείο? Διότι ο άξονας της Γης κοιτάει προς τον πολικό αστέρα. Άρα η θέση του πολικού αστέρα δεν αλλάζει ποτέ. Αλλά επειδή περιστρέφεται η Γη, όλα τα άλλα γύρω από τον πολικό αστέρα φαίνεται να κάνουν κύκλους. Αλλά ενιαία. Αυτό θέλω να το τονίσω πάρα πολύ. Ενιαία. Όλοι οι αστερισμοί μαζί. Δηλαδή το W γυρνάει, εντάξει, μετά μοιάζει λίγο με μη, επειδή έχει γυρίσει. Αλλά αυτή η απόσταση μεταξύ των άστρων μένει σταθερή. Τουλάχιστον για τη ζωή μας, για τη ζωή των εγγονών μας, των δισεγγονών μας κτλ. Για πάρα πολλά χρόνια. Για τα τελευταία 2.500 χρόνια, φαντάζομαι. Παραπάνω. Ξέρω που το πάτε. Θα φτάσω εκεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το πώς ξεκίνησε αυτή η πολύ παράξενη ιδέα της αστρολογίας. Πρέπει να πάμε πίσω στη Μεσοποταμία. Τρίτη χιλιετία προ Χριστού. Εκείνη την εποχή, οι λαοί της Μεσοποταμίας έχουν θεοποιήσει τον ουρανό. Θεωρούν ότι τα άστρα είναι θεοί. Και πώς άλλωστε να μην το θεωρούν αυτό το πράγμα. Εκείνη την εποχή δεν γνώριζαν σχεδόν τίποτα για τον ουρανό. Έβλεπαν άπειρα φωτεινά σημεία να ανατέλουν και να δίνουν
και να μην μπορούν να τα εξηγήσουν με τίποτα. Δεν θύμιζαν τίποτα από αυτά που βλέπουμε καθημερινά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Επομένως, άρχισαν να τα θεοποιούν. Θα ανέβαινε λοιπόν τότε ο ιερέας, ο αστρολόγος ιερέας της εποχής, θα ανέβαινε στην κορυφή αυτών των ζιγκουράτ, των λαών αυτών, ναοί είναι αυτά στην ουσία, ναοί λατρείας με τελετές και τέτοια, και θα παρατηρούσε τα άστρα. Θα σημείωνε τις θέσεις των άστρων με τεράστια λεπτομέρεια, η Βαβυλώνη ήταν εξαιρετική σε αυτό, και εκείνη την εποχή που το κάνανε αυτό, συνειδητοποίησαν επίσης ότι άλλοι αστερισμοί κυριαρχούν, ας πούμε, την άνοιξη στον ουρανό και άλλοι αστερισμοί κυριαρχούν το χειμώνα. Για παράδειγμα, το χειμώνα βλέπανε τον αστερισμό του Οριώνα, πολύ έντονα. Το καλοκαίρι βλέπανε τον Τοξότη και τον Σκορπιό. Έτσι λοιπόν, συνειδητοποίησαν ότι εκεί πάνω υπήρχε ένα ουράνιο ημερολόγιο. Δηλαδή, εάν το παρατηρούσες, θα μπορούσες αμέσως να πεις σε ποια εποχή βρίσκεσαι και ποια εποχή θα έρθει. Υπήρχε λοιπόν ήδη το προφητικό στοιχείο μέσα στη μελέτη του ουρανού. Αν βάλετε λοιπόν μέσα για το γεγονός ότι όλα αυτά τα λάτρευαν ως θεότητες, δεν θέλει πολλή προσπάθεια για να φτάσουμε στην αστρολογία. Προχωράμε λοιπόν γρήγορα. Πάμε στον 7ο αιώνα π.Χ. Τώρα είμαστε στη Βαβυλώνα και εκεί πέρα εμφανίζονται για πρώτη φορά ιστορικά προφητικές πλάκες βασισμένες στη μελέτη των άστρων. Αυτές οι προφητικές πλάκες βέβαια δεν αφορούν το άτομο, δεν είναι το ατομικό οροσκόπιο που όλοι ξέρουμε σήμερα, αφορούν γενικά την ευημερία του κράτους, το βασιλιά, μέχρι εκεί φτάνουμε στο βασιλιά, το αν θα έχει καλή σοδειά, αν θα έχει βροχές κτλ. Πολύ γενικές προφητείες σχετικά με την ευημερία του κράτους. Πάμε τώρα να δούμε λίγο αυτό το πάνθεον των μεσοποταμιακών λαών. Ο ήλιος και η σελήνη, όλες οι φυσιολατρικές θρησκείες έχουν τον ήλιο και τη σελήνη σε περίοπτη θέση. Ήταν οι κορυφαίες θεότητες και μάλιστα αυτό που σας έδειξα πριν είναι ένας ναός αφιερωμένος στο θεό της σελήνης, Συν, όπως τον λέγανε τότε. Και από εκεί και πέρα είπα ότι ο ουρανός είναι γεμάτος με άστρα που είναι πάρα πολύ μακριά κτλ. Και η εικόνα μένει αμετάβλητη. Ναι, αλλά υπήρχαν κάποια σημεία, πολύ μυστήρια, αυτά που ο κύριος Κόγκας πριν, πάρα πολύ μυστήρια, τα οποία φαινόταν να κινούνται σε σχέση με αυτό το υπόβαθρο, σε σχέση με αυτή τη ζωγραφιά που υπήρχε από πίσω. Επειδή λοιπόν πλανούνταν σε σχέση με το υπόβαθρο, τα ονόμασαν πλανήτες. Οι πλανήτες λοιπόν ήταν θεότητες, ήταν οδότητες για τους Βαβυλωνίους, τις οποίες λάτρευαν και να η κίνηση που σας λέω. Βλέπετε πίσω, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, υπάρχει το background των αστέρων, οι απλανείς αστέρες ας το πούμε, και μπροστά βλέπετε ότι ο πλανήτης αυτός κινείται σε σχέση με το υπόβαθρο. Αυτό βέβαια δεν γίνεται μέσα σε μια νύχτα, γίνεται με το πέρασμα πολλών ημερών. Έτσι. Και βλέπετε, κάνει και αυτή την, αυτός είναι ο Άρης, κάνει και αυτή την περίεργη κίνηση, που πολλούς τους εντυπωσιάζει, τους ταπώνει, θα εξηγήσω ότι είναι πάρα πολύ απλό. Ανάδρομη κίνηση, ενώ πηγαίνει προς την μία πλευρά, κάνει ανάδρομη, πάει πίσω και ξαναφεύγει μπροστά. Σας το λένε καμιά φορά οι αστρολόγοι να σας τα πόσουν, αλλά θα εξηγήσω, είναι τόσο αστείο το γιατί είναι η ανάδρομη κίνηση έτσι όπως είναι, που νομίζω θα έχει πολύ πλάκα να το πούμε. Λοιπόν, το πάνθεον των βαβυλωνιακών θεών, τώρα δεν το πω, δεν τους πω όλους, αλλά ενδεικτικά αναφέρω ότι ο πλανήτης Αφροδίτη, για παράδειγμα, συνδέθηκε με τη θεά Ιστάρ των Βαβυλωνίων, που ήταν η θεά της ομορφιάς, της νιώτης, του έρωτα, του πάθους κτλ. Πάω κάτω-κάτω, ο Κρόνος, επειδή άλλαζε αργά τη θέση του στον ουρανό, συνδέθηκε με το θεό Νινούρτα, ο οποίος ήταν ο θεός του χρόνου, της λογιότητας, των γυρατιών κτλ. Το γεγονός ότι αυτά τα ονόματα αντιστοιχούν σωστά και στο δεκάθεο, στους ελληνικούς θεούς, δεν είναι σύμπτωση. Οι Έλληνες πήρανε αυτές οι ιδιότητες και συνέδεσαν τους δικούς τους θεούς με αυτούς τους πλανήτες, παίρνοντας την ιδέα από τους Βαβυλωνίους. Εντάξει. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν. Είμαστε τώρα στο βασίλειο του Ναβουχοδονόσορα, στη Βαβυλώνα, και εκεί πέρα πια οι αστρολόγοι εστιάζονται στους ζωδιακούς αστερισμούς. Όπως σας είπα πριν, στον ουρανό μπορείτε να δείτε πάρα πολλά σχήματα. Τα φτιάχνουμε με το νου μας. Ενώνουμε τις τελίτσες και λέμε να ένα W. Λοιπόν, εκείνη την εποχή άρχισαν να δίνουν μεγάλη σημασία σε κάποιους αστερισμούς οι οποίοι ήταν σε μια στενή λωρίδα του ουρανού. Σε μια πολύ συγκεκριμένη
ασθενή λωρίδα του ουρανού. Αυτοί οι αστερισμοί είναι αυτοί που λέμε ότι ανήκουν στον ζωδιακό κύκλο. Τα ζώδια που ξέρετε. Εκείνη την εποχή είχαν βγάλει στην αρχή 18, μετά έγιναν 12, πήγε και ο κρυός που στην αρχή δεν υπήρχε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο λόγος που διάλεξαν αυτά, αυτή τη στενή λωρίδα του ουρανού, είναι επειδή οι πλανήτες, ο ήλιος, η σελήνη κτλ., όλα φαίνονται να κινούνται πάνω σε αυτή τη λωρίδα του ουρανού. Δεν θα δεις ποτέ τον Άρη εκεί και την Αφροδίτη εκεί. Όλα φαίνεται να κινούνται πάνω σε μία λεπτή λωρίδα. Το οποίο για την εποχή βέβαια ήταν μεγάλο μυστήριο. Γιατί όμως κινούνται όλα πάνω σε μία λεπτή λωρίδα? Η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή, αν σκεφτείς πως είναι το ηλιακό μας σύστημα. Είναι στο κέντρο ο ήλιος και γύρω, στο ίδιο επίπεδο, είναι όλοι οι άλλοι πλανήτες. Στο ίδιο επίπεδο. Δεν είναι ένας εδώ κι άλλος εδώ, όλα γυρίζουν στο ίδιο επίπεδο. Είναι σαν να έχουμε πάρει ένα τραπέζι, να έχουμε καρφώσει στο κέντρο τον ήλιο και με σκοινιά να έχουμε συνδέσει μπύλες, οι οποίες γυρνάνε γύρω-γύρω. Περίπου στο ίδιο επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν, όταν τα βλέπουμε αυτά από την οπτική γωνία της γης, μας φαίνεται σαν όλα να κινούνται περίπου σε μια στενή λωρίδα. Αυτή λοιπόν η λωρίδα, όπως είπα, πήρε διαστάσεις θεϊκές για τους Βαβυλωνίους. Μάλιστα τη λέγανε οδό του Ενλίλ, πάλι θεός Ενλίλ. Και κάθε αστερισμός που υπήρχε μέσα σε αυτή τη λεπτή λωρίδα πήρε ένα αστρολογικό χαρακτήρα, ψυχολογικό χαρακτήρα δηλαδή, βάσει του σχήματος που είχε. Για παράδειγμα, όταν βλέπανε τον ζυγό, λέγανε αντιπροσωπεύει την ισορροπία, την κρίση, τις αποφάσεις κτλ. Μια δυσκολία στις αποφάσεις κτλ. Για την Παρθένο, που ήταν νεαρά κοπέλα, λέγανε η γονιμότητα. Για το λιοντάρι, λέγανε η ηγετικότητα, εξωστρέφεια, δύναμη, ισχύς κτλ. Πάμε τώρα στους Έλληνες. Θέλω να φύγω λίγο γρήγορα από την ιστορική αναδρομή για να πάμε στον πυρήνα της συζήτησης. Οι Έλληνες, όπως γνωρίζετε, ήταν πολύ ένθερμοι μελετητές του ουρανού. Θα αναφέρω τον Θαλίτο Μιλίσιο, ο οποίος μάλιστα ήταν από τους πρώτους εκείνους φιλοσόφους που προσπάθησαν να εξηγήσουν τη φύση χωρίς την επίκληση υπερφυσικών στοιχείων. Ήταν δηλαδή εντελώς ρεαλιστής. Θα λέγαμε λοιπόν ότι εντάξει, υπήρχαν πολλοί σπουδαίοι αστρονόμοι εκτός από τον Θαλή, αργότερα ο Ύπαρχος κτλ. Αλλά ο Θαλής θεωρείται εκείνος που έκανε την αρχή. Και μάλιστα λέγεται ότι είχε προβλέψει και μια έκλειψη ηλίου. Δηλαδή γνώριζε πάρα πολύ καλά τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων. Κρατήστε το αυτό. Μετά πάμε στον Εμπεδοκλή, του οποίου τη θεωρία η αστρολογία την έχει ενσωματώσει. Έλεγε λοιπόν ο Εμπεδοκλής ότι η φύση, τα πάντα στη φύση, αποτελούνται από 4 βασικά στοιχεία, τα οποία τα ξέρετε, γη, νερό, αέρας και φωτιά. Και μάλιστα έλεγε ότι κάθε αστερισμός του ζωδιακού κύκλου αντιστοιχεί σε κάποιο από αυτά. Θα έχετε ακούσει τους αστρολόγους να λένε, ας πούμε, τα ζώδια της γης, τα ζώδια της φωτιάς κτλ. Τώρα προσέξτε τι γίνεται. Εδώ είναι μια καταπληκτική εποχή, μια συγκλονιστική εποχή. Όταν ο Αλέξανδρος έφτασε μέχρι τις Ινδίες, όλοι αυτοί οι διαφορετικοί λαοί, Έλληνες, Βαβυλώνοι, Πέρσες, Αιγύπτιοι, γίναν ένα. Ήταν όλοι κάτω από μια ενιαία αυτοκρατορία. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει ένας οργασμός στον τρόπο με τον οποίο αντάλλασαν ιδέες. Συναντήθηκε λοιπόν η Βαβυλωνιακή με την ελληνική σκέψη και την Αιγυπτιακή και στους ελληνιστικούς χρόνους, δηλαδή μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, εμφανίζεται αυτό που λέμε και που ξέρετε και εσείς σήμερα, το ατομικό οροσκόπιο. Μπορούσε λοιπόν ο καθένας από τους πολίτες της αυτοκρατορίας του βασιλείου εκείνου να έχει το δικό του προσωπικό οροσκόπιο και να δει τι θα του συμβεί, ποιος είναι ο χαρακτήρας του κτλ. Και φτάνουμε σιγά σιγά στους ρωμαϊκούς χρόνους. Οι Έλληνες μετέφεραν την αστρολογία στους Ρωμαίους, έμαθαν οι Ρωμαίοι δηλαδή από τους Έλληνες την αστρολογία, και φτάνουμε στο σημαντικότερο όνομα που θα πω σήμερα σε αυτή τη διάλεξη αναφορικά με την αστρολογία. Είναι ο Κλάδιος Πτολεμαίος, 2ος αιώνας μετά Χριστόν. Ελληνο-Ρωμαίος, δεν ξέρουμε πολλά για τη ζωή του, αλλά όλη η σύγχρονη δυτική αστρολογία που ξέρετε εσείς βασίζεται στα έργα του. Αν κάποιος θέλει να γίνει αστρολόγος και πάει σε μια από αυτές τις σχολές, ας πούμε, σε αστρολογικές, εντός πολλών ή λίγων εισαγωγικών, το πρώτο πράγμα που θα διαβάσει θα είναι αυτό, τα βιβλία του Πτολεμαίου. Ο Πτολεμαίος λοιπόν έλεγε ότι η γη είναι ακίνητη στο κέντρο του σύμπαντος και γύρω περιφέρονται όλοι οι άλλοι πλανήτες, σε μαθηματικά τέλειες τροχές. Αυτό ήταν κάτι
ήθελαν οπωσδήποτε η κίνηση των ουρανίων σωμάτων να εξηγείται μόνο με μαθηματικά τέλειες κυκλικές τροχές. Να καταλάβετε, αυτό άραξε κάπου στο 1600, ας πούμε, όταν ήρθε ο Κέπλερ. Όλα τα προηγούμενα χρόνια θεωρούσαν ότι ο κύκλος είναι η φυσική κίνηση όλων αυτών των όντων πέρα από τη Γη. Έγραψε λοιπόν αυτό το τετραπλό βιβλίο που λέγεται Τετράβιβλος, όπου συσχέτισε τους αστερισμούς, τα στοιχεία της φύσης και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων με τον τρόπο που τα ξέρετε εσείς σήμερα, όταν ανοίξετε το οροσκόπιο και το διαβάσετε. Από τότε. Έδωσε λεπτομερείς οδηγίες για το πώς θα φτιάχνεις ένα τέτοιο οροσκόπιο και όρισε αυτό που λέμε ζώδιο. Τι θα πει ζώδιο ή ηλιακό ζώδιο? Αυτό το ξέρουμε λίγοι, αλλά κατά κάποιο τρόπο το ξέρουμε όλοι. Γιατί είμαστε το ζώδιο που είμαστε, ας πούμε, υποτίθεται? Διότι την ημέρα που γεννηθήκαμε, ο ήλιος ανέτειλε πάνω στο συγκεκριμένο αστερισμό. Αν είμαι τοξότης, σημαίνει ότι την ημέρα που γεννήθηκα, ο ήλιος ήταν πάνω στον αστερισμό του τοξότη. Πάνω σε αυτό το σύμπλεγμα αστέρων που κάποιοι το βλέπαν ως τοξότη, εν πάση περιπτώσει. Κατανοητό, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασική έννοια. Αυτό θα πει το ζώδιο. Ωραία. Τι είναι τώρα ο οροσκόπος? Θα το έχετε ακούσει κι αυτό. Ο οροσκόπος, που εξαρτάται την ώρα, μας λέει ποιο ζώδιο ήταν στο σημείο της ανατολής τη στιγμή που γεννηθήκαμε. Όχι την ώρα της ανατολής, στο σημείο της ανατολής. Δηλαδή, αν γεννήθηκες 3 ώρα τα ξημερώματα, βγαίνει ο πατέρας έξω από το μευτήριο, κοιτάει στην ανατολή ποιος αστερισμός είναι. Θα πρέπει να κάνει άλλα πράγματα κανονικά εκείνη την ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάει λοιπόν έξω, θα δει ποιος αστερισμός είναι στην ανατολή και θα πει: το παιδί μου έχει οροσκόπο κρυό. Και θα είναι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και επίσης σημαντική, ξέρετε, ότι είναι η θέση των πλανητών. Είπαμε θεότητες κι αυτές για το πάρτινγκ της Βαβυλώνας και της αστρολογίας. Και έχει μεγάλη σημασία τη στιγμή που γεννιέσαι ποιος πλανήτης είναι πού. Αν είναι σε ευνοϊκή θέση, αν σχηματίζει κάποια σχήματα, τρίγωνα, τετράγωνα και τέτοια που λένε οι αστρολόγοι, ας πούμε, μεταξύ τους κτλ. Πάμε τώρα στο κοσμοείδωλο της αστρολογίας. Αυτό που λέω εγώ, το πώς αντιμετωπίζει η αστρολογία τον κόσμο. Πώς είναι ο κόσμος για την αστρολογία? Καταρχήν βασίζεται στο γεωκεντρικό σύστημα. Η Γη τοποθετείται στο κέντρο του σύμπαντος και γύρω υπάρχουν οι 7 πλανήτες, εντός πολλών εισαγωγικών των πλανήτες, γιατί μέσα και εκεί, μέσα εκεί μπαίνει και ο ήλιος, μπαίνει και η σελήνη, που ξέρουμε ότι δεν είναι πλανήτες, η σελήνη είναι δορυφόρος, ο ήλιος είναι άστρο, σε πάση περιπτώσει, και μάλιστα τα βάζουν με μια σειρά η οποία δεν είναι σωστή. Η σειρά με την οποία τα βάζουν είναι μυθολογική, ξεκινάει από την αρχαία βαβυλωνιακή θρησκεία. Απλά το λέω γιατί αν πείτε σειρά θα σας φανεί σωστή. Πέρα λοιπόν από αυτές τις σφαίρες των πλανητών, γιατί τις φαντάζονταν ως σφαίρες που αγκάλιαζαν τη Γη, πέρα από αυτές τις σφαίρες υπάρχει ένας κύκλος απλανών αστέρων που είναι τα άστρα που βλέπουμε. Αυτά που σας είπα, τα 2.500 άστρα που βλέπετε ένα βράδυ, το background, ας πούμε, του ουρανού. Και κατά τον Πτολεμαίο, πάλι για μεθοδολογικούς λόγους, χωρίζεται σε 3 λεγόμενους δακτυλίους. Επειδή ξέρω ότι αυτά μπορεί να φαίνονται λίγο περίεργα, προσπαθώ να τα πω όσο πιο απλά γίνεται. Έχει τεράστιο βάθος. Μπορεί κάποιος να μιλάει για αυτά 5 ώρες μόνο για το πώς θα γίνει η αστρολογία. Αλλά λίγο εντάχει να σας πω ότι σύμφωνα με την βαβυλωνιακή αντίληψη, ο κόσμος μας χωρίζεται σε 3 μέρη, 3 βασικά μέρη. Πάνω-πάνω είναι ο υπέρτατος κόσμος, ο οποίος είναι η διαμονή των πρώτων θεών, αυτών που δημιούργησαν τα πάντα, των δημιουργών, η θεϊκή δύναμη. Ο δεύτερος αντιστοιχεί σε δευτερεύοντες θεούς, που είναι οι πλανήτες. Είπαμε, είναι πιο μέσα από τα άστρα. Άρα πάμε ανώτατη θεή και μπαίνουμε μετά προς τους πλανήτες, δευτερεύουσες θεότητες, οι οποίοι μάλιστα φέρνουν την ενέργεια από τα έξω προς τα μέσα. Και τι είναι στο κέντρο? Είναι ο κατώτερος κόσμος, είναι η Γη, που συγκεντρώνει όλη την ενέργεια όλων αυτών των θεών. Να το σχέδιο για το οποίο μιλάω, αυτό είναι αρχαίο, είναι του Πτολεμαίου και βλέπετε ότι αυτή η τεράστια μουτζούρα εδώ πέρα στο κέντρο είναι η Γη με τα στοιχεία της και μετά έχουμε τη σειρά των πλανητών, λέει, ας πούμε, Σελήνη, Ερμής, Αφροδίτη κτλ. Οι σφαίρες των πλανητών φτάνουν εδώ που είναι τα άστρα και είναι αυτός ο τριπλός δακτύλιος. Ο πιο έξω δακτύλιος, που εκεί είναι η, ας πούμε, η πηγή της ζωής, η πηγή της ψυχής, λέγεται πρώτη κίνηση. Προχωράμε λοιπόν και να σας πω μια άλλη σημαντική φιλοσοφία από την οποία εμπνεύστηκε η αστρολογία. Εκείνο τον καιρό στην Αίγυπτο, που τα έγραφε ο Πτολεμαίος, ήταν σε τεράστια άνθηση η λατρεία του Ερμή του Τρισμέγιστου.
Τι ήταν αυτός ο Ερμής, ο Τρισμέγιστος? Ήτανε μία θεότητα που συνδύαζε χαρακτηριστικά του θεού Ερμή και του Αιγυπτιακού θεού Θόθ, ο οποίος ήταν ο θεός της μαγείας, της αστρολογίας, της αλχημίας κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την αντίληψη, η ψυχή μας, με την πνευματική μας φύση, ξεκινάει από τα άστρα, από την πιο μακρινή σφαίρα ας πούμε, και όταν γεννιόμαστε κατεβαίνει σιγά σιγά μέσα από τις σφαίρες των πλανητών και φτάνει στη Γη και εκεί γεννιόμαστε. Και έχουμε πάρει στοιχεία από κάθε ένα πλανήτη, έχουμε πάρει, ξέρω εγώ, από τον Κρόνο τη λογιότητα, την Αφροδίτη, το πάθος κτλ. Και άλλος από εμάς το παίρνει πιο πολύ, άλλος από εμάς το παίρνει πιο λίγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η πρώτη ύλη ξεκινάει από τους θεούς, από τα άστρα, και κατεβαίνει την κλίμακα των πλανητών και γεννιόμαστε. Γι' αυτό το λόγο ο χαρακτήρας μας εξαρτάται από τη θέση των ουρανίων σωμάτων, σύμφωνα με την αστρολογία. Ξέρω ότι αυτά δεν σας τα λένε πολύ. Συνήθως οι αστρολόγοι κρατάνε μόνο το ευχάριστο κομμάτι, εκείνο το οποίο έχει να κάνει με προβλέψεις κτλ. Αλλά αυτό είναι η λεγόμενη εσωτερική αστρολογία, δηλαδή το γιατί. Γιατί ισχύει αυτό το πράγμα? Δεν θα σου πει κανείς ότι πιστεύω ότι ο Κρόνος είναι Θεός. Αλλά η βάση είναι αυτή. Ακριβώς αυτή. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που θεωρώ πυρήνα της διάλεξής μου σήμερα. Στον επιστημονικό έλεγχο της αστρολογίας. Να δούμε δηλαδή εάν ισχύουν όλα αυτά. Και θέλω να βγάλω γρήγορα από τη μέση τον τεράστιο ελέφαντα που υπάρχει στο δωμάτιο και λέγεται στατιστικές έρευνες. Και το λέω τεράστιο ελέφαντα που υπάρχει στο δωμάτιο, διότι πάρα πολλοί από εμάς έχουν την εντύπωση ότι ο λόγος που μας λένε ότι οι Παρθένοι είναι έτσι, οι Λέοντες είναι έτσι και οι Κρύοι έτσι, είναι ότι έγινε κάποτε κάποια στατιστική έρευνα και συσχέτισε αυτά τα χαρακτηριστικά με αυτά τα ζώδια. Λοιπόν, θέλω να είμαι απόλυτος σε αυτό το σημείο. Δεν έχει γίνει ποτέ καμία έρευνα που να συσχετίζει τα ζώδια με το χαρακτήρα των ανθρώπων. Ακριβώς το αντίθετο. Όποτε η αστρολογία έχει πει μια πρόταση η οποία μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή υπόκειται στην αρχή της διαψευσιμότητας. Ξέρετε τι είναι η αρχή της διαψευσιμότητας στην επιστήμη? Για να έχει μια πρόταση επιστημονική αξία και να αξίζει καν να τη συζητήσουμε, πρέπει απαραίτητα να υπάρχει άλλη μια πρόταση που να μπορεί να την καταρρύψει. Αλλιώς δεν είναι επιστήμη. Παράδειγμα, στα ελληνικά βουνά δεν υπάρχουν λιοντάρια. Είναι μια, εντάξει, λίγο αστεία υπόθεση, αλλά είναι υπόθεση. Και επιστημονική μάλιστα. Διότι αν πάει κανείς και ερευνεί στα βουνά και βρει λιοντάρια, καταρρίφεται, ας πούμε. Άλλο παράδειγμα, η θερμοκρασία σε αυτό το δωμάτιο είναι 25 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με το μοντέλο μου, σύμφωνα με την υπόθεσή μου. Αυτό λοιπόν μπορεί να ελεγχθεί πάρα πολύ εύκολα, αν έρθει κάποιος με ένα θερμόμετρο και τη βρει 25,5 βαθμούς Κελσίου. Το μοντέλο μου εκεί θέλει μια βελτίωση, δεν είναι πολύ καλό μοντέλο. Πρέπει λοιπόν όλες οι επιστημονικές προτάσεις να ελέγχονται από αυτή την αρχή. Όπου η αστρολογία έχει δώσει μια τέτοια πρόταση, γιατί έχει δώσει τις προτάσεις, έχει καταρριφθεί. Πολύ γρήγορα τώρα θα περάσω τη μόνη εκείνη έρευνα που αν το ψάξετε ποτέ θα βρείτε ότι πήγε να δείξει, ας πούμε, υποτίθεται μια συσχέτιση ανάμεσα στα ουράνια σώματα και το χαρακτήρα των ανθρώπων. Μιλάω για την έρευνα του Μισελ Κοκελέν, ο οποίος ήταν αστρολόγος ο ίδιος και στατιστικολόγος. Αλλά αυτός ήθελε να δώσει μια επιστημονική βάση στην αστρολογία. Αυτό λοιπόν το οποίο έκανε, έκανε μια έρευνα για τα ζώδια, είδε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με το χαρακτήρα των ανθρώπων και είπε: Οκ, αλλά εγώ βλέπω κάτι άλλο. Βλέπω ότι όταν ο πλανήτης Άρης είναι σε ευνοϊκή θέση τη στιγμή που γεννιέται κάποιος, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει αθλητής. Να πω πόσο περισσότερο, 5%. Αυτό ούτως ή άλλως είναι ένα τόσο μικρό ποσοστό, το οποίο μπορεί να είναι μέσα στα όρια αυτό που λέμε στατιστικό σφάλμα. Αλλά, παρόλα αυτά, επειδή σήκωσε συζητήσεις αυτό το πράγμα, έγιναν άλλες τρεις μελέτες, οι οποίες και οι τρεις κατέριψαν αυτά τα συμπεράσματα. Η έρευνα του Νίν Χάους το 97, στο Πανεπιστήμιο του Αϊντχόβεν, έριξε καταρχήν ότι ήταν λανθασμένη η επιλογή του δείγματος από τον Κοκελέν. Υπήρχε νεροληψία, τώρα είτε ηθελημένα είτε κατά λάθος από τον Κοκελέν, δεν ξέρουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έγινε ακριβώς η ίδια έρευνα σε πρωτόκολλο που είχε συμφωνήσει ο ίδιος ο Κοκελέν και στην Αμερική σε χιλιάδες πρωταθλητές και στη Γαλλία επίσης σε χιλιάδες πρωταθλητές με αρνητικά αποτελέσματα. Μάλιστα, σε μία από αυτές τις δύο, δεν θυμάμαι σε ποια, βρήκανε το αντίθετο, ότι οι αθλητές είχαν λιγότερο συχνά τον Άρη σε ευνοϊκή θέση.
Στατιστικό πάλι σφάλμα ήταν αυτό, έτσι, δηλαδή λίγο, 2-3% λιγότερο. Και για να μην δέχεσαι το λόγο μου ότι δεν έχει αποδειχθεί ποτέ τίποτα σχετικά με την αστρολογία, σας δίνω δύο papers τα οποία μπορείτε να ερευνήσετε κι εσείς. Το πρώτο είναι του Κάμψο το 1985, A Double Blind Test for Astrology. Αυτός ήταν φυσικός, έκανε μια μεγαλύτερες έρευνες που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το θέμα και διαπίστωσε φυσικά ότι δεν υπήρχε καμία σχέση ανάμεσα στην αστρολογία και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων. Λίγο γρήγορα να πω, δεν θέλω να μείνω πολύ, το πώς μπορεί να είναι μια τέτοια έρευνα. Είχαν ένα δείγμα ανθρώπων, καλή ώρα προς εδώ πέρα, και είχαν και κάποιους αστρολόγους. Έπρεπε λοιπόν οι αστρολόγοι να φτιάξουν το γενέθλιο χάρτη, όπως το λένε, δηλαδή το πώς είναι ο ουρανός και άρα πώς είναι η προσωπικότητα των ανθρώπων του δείγματος. Τα φτιάξανε αυτά. Στη συνέχεια λοιπόν, στο δείγμα, δώσανε τρία κείμενα, τρεις περιγραφές. Η μία ήταν του αστρολόγου και οι άλλες δύο ήταν άσχετες. Ήταν για κάποιον άλλο, ας πούμε. Δεν είχαν καμιά σχέση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Σε τι ποσοστό λέτε ότι οι άνθρωποι βρήκαν ότι ποιο είναι το δικό τους, ας πούμε. Σε ποσοστό 1-3, 33% ακριβώς. Ό,τι θα περιμέναμε, αν με κλειστά τα μάτια, είχαν πάρει ένα στην τύχη. Ακριβώς. Και έγινε και η αντίστροφη διαδικασία, με τώρα το δείγμα να είναι οι αστρολόγοι. Δηλαδή, οι αστρολόγοι έπρεπε να ταιριάξουν τρία ψυχολογικά τεστ, το συγκεκριμένα το California Personality Inventory. Αυτό το είχαν συμφωνήσει μαζί με τους αστρολόγους, υπάρχουν πάρα πολλά ψυχολογικά τεστ όπως ξέρετε. Αυτό έχει καμιά 500 ερωτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, οι αστρολόγοι λέγανε ότι αυτό είναι το κατάλληλο για μας, γιατί τα χαρακτηριστικά που δίνει μπορούμε να τα προβλέψουμε. Ωραία. Φτιάξαν λοιπόν αυτά για όλο το δείγμα και μετά είπανε σε κάθε αστρολόγο, σου δίνω τρία έντυπα. Βρες ποιος είναι αυτός που είχε γεννηθεί τότε και εκείνη τη στιγμή σε εκείνο το μέρος. Ακριβώς. Δηλαδή να γίνει η αντίστροφη αντιστοίχηση ανάμεσα στην προσωπικότητα, όπως προβλέπεται από την ψυχολογία, και τη στιγμή της γέννησης. Πάλι η επιτυχία ήταν ακριβώς 1-3. 33-34%. Ό,τι θα περιμέναμε από την τύχη. Και άλλη μια μεγάλη έρευνα που έχει γίνει είναι από τον Ντίν και τον Κέλλη. Ο Ντίν πρώην αστρολόγος, ο Κέλλη ψυχολόγος. Και εδώ έγινε μια τεράστια έρευνα. Λέει συμπεριλήφθηκαν εκατοντάδες γνωσιακές, συμπεριφορικές και φυσικές μεταβλητές. Και πάλι δεν διαπιστώθηκε καμία σχέση, αιτιακή τουλάχιστον σχέση, ανάμεσα στις προσωπικότητες των ανθρώπων με την αστρολογία. Βγάζω λοιπόν από μέσα το θέμα των στατιστικών μελετών. Δεν υπάρχει καμία. Η ξάδερφή μου είναι Λέων και είναι διευθύντρια, ας πούμε, κάπου. Δεν είναι προφανώς στατιστικό επιχείρημα, έτσι. Πρέπει να έχεις ένα μεγάλο δείγμα για να μπορείς να βγάλεις τέτοια συμπεράσματα. Το λέω γιατί τα ακούω συχνά. Ας πούμε, έχω γνωρίσει, λέει, δύο που είχαν αυτό το ζώδιο και πράγματι ήταν έτσι. Ναι, δύο. Όλους τους άλλους που γνώρισες και δεν το είχαν, ας πούμε, το βάλες μέσα στο δείγμα σου. Το μέτρησες σοβαρά. Γιατί έχουμε μια τάση να κρατούμε αυτά τα οποία επιβεβαιώνουν την αντίληψή μας, αλλά να απορρίπτουμε εκείνα που δεν την επιβεβαιώνουν. Έτσι. Θέλω να πάμε τώρα, πείτε ότι όλοι οι επιστήμονες ήταν μέσα στον κόλπο και θέλανε, σαν είχετε, να βγάλουν την αστρολογία λανθασμένη. Πάμε τώρα να δούμε επιστημονικά, εάν μπορεί να ισχύει η αστρολογία. Ναι, ποιος. Ναι, ναι. Έχουν γίνει, αλλά δεν έχουν καταφέρει να βρουν αιτιακή σχέση ανάμεσα στο χαρακτήρα των ανθρώπων και τη θέση των ουρανίων σωμάτων. Είναι καν σε επίπεδο μήνα που έχει γεννηθεί με χαρακτήρα, δεν υπάρχει μια σχέση με αυτό, έξω από τα ζώδια. Όχι μόνο αυτό. Ακριβώς τη στιγμή, όχι μήνα, τη στιγμή. Ακριβώς τη στιγμή τη γέννηση, πώς ήταν ο ουρανός. Εκεί βασίστηκαν αυτές οι έρευνες. Γιατί έχει δίκιο, πολύ συχνά θα πούνε οι αστρολόγοι ότι ναι, πρέπει να ξέρεις και τον οροσκόπο, δεν φτάνει μόνο ο μήνας, δεν φτάνει μόνο το ζώδιο, πρέπει να ξέρεις τον οροσκόπο, πρέπει να ξέρεις τοποθεσία. Τα ήξεραν όλα αυτά και φτιάξαν το λεγόμενο γενέθλιο χάρτη για καθέναν από το δείγμα. Όχι, εγώ να το απλοποιήσω πήγα, δηλαδή επειδή ξέρω ότι όλο αυτό εντάξει, μου φαίνεται υπερβολικό, αλλά με λένε ότι υποτίθεται ότι στηρίζεται σε κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα παιδί αν γεννηθεί και έχει καλό καιρό, θα είναι πιο εξωστρεφές, αν είναι χειμώνας, μπορεί να θα βγαίνει τον πρώτο καιρό που γεννιέται. Δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά καιρικά. Α, με βάση τα καιρικά. Τα οποία βέβαια δεν έχουν σχέση γιατί η γη ανάλογα με την εποχή έχει άλλο καιρό στο ένα εξωτερικό και άλλο στο άλλο. Αυτό να το συζητήσουμε. Αυτό να το συζητήσουμε, αλλά δεν έχει σχέση με την αστρολογία βέβαια. Έτσι, έχει να κάνει με το κλίμα. Ναι. Και σύν τη άλλη, δεδομένου ότι πλέον φαντάζομαι δεν γίνεται κανεί από εμά σε σπηλιά. Όλοι γεννιόμαστε κάποιο μεθύριο.
έχουμε περίπου την ίδια θερμοκρασία όλη τη στιγμή που γεννιόμαστε, τέλος πάντων, με 20-25 βαθμούς, όσο είναι στο δωμάτιο του μαχητηρίου. Έτσι. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί και φαντάζομαι οι ψυχολόγοι ασχολούνται με το κατά πόσο το περιβάλλον επιδρά στην προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Είτε είναι οι συνθήκες, είτε είναι οι άνθρωποι που είναι περιγύρω κτλ. Αλλά συμφωνούμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την αστρολογία αυτό που λες. Εντάξει. Ναι. Μια πολύ σύντομη ερώτηση. Οι αστρολόγοι θεωρούν τους εαυτούς τους τι, επιστήμονες. Ναι. Κάτι ναι. Μεταφυσικούς. Ναι, 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 τους θεωρούν επιστήμονες. Θα το εξηγήσω. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επιστημονική κριτική που θεωρώ ότι είναι ο πυρήνας της σημερινής ομιλίας. Πρώτον, η αστρολογία βασίζεται στο γεωκεντρικό μοντέλο. Αυτό δεν είναι ένα συμβολικό μοντέλο του πώς βλέπουμε τον κόσμο από τη Γη. Πραγματικά η Γη πρέπει να είναι στο κέντρο του σύμπαντος για να δέχεται αυτές τις ενεργειακές επιρροές από τα άστρα και τους πλανήτες. Πρέπει να είναι στο κέντρο του σύμπαντος. Και μάλιστα η σειρά των πλανητών είναι αυτή η λανθασμένη σειρά που είπαμε. Βάζουμε και τον ήλιο ως πλανήτη μέσα, ας πούμε. Και έχουν αυτές τις μυστήριες ανάδρομες κινήσεις. Λοιπόν, τι είναι οι ανάδρομες κινήσεις? Εάν έχει τη Γη στο κέντρο, ναι, οι ανάδρομες κινήσεις είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα ο Πτολεμαίος, για να το εξηγήσει, είχε αναγκαστεί να πει ότι οι πλανήτες όχι μόνο περιστρέφονται γύρω από τη Γη, αλλά ότι κάνουν και έναν κύκλο ακόμα πάνω σε αυτή την τροχιά, κύκλους και επικύκλους κτλ. Κάποιοι να ξέρουν. Αναγκάστηκε να πει αυτό πολύ περίεργο πράγμα, διότι δεν είχε βάλει τη Γη στη σωστή θέση. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι ο ήλιος είναι στο κέντρο του ηλιακού συστήματος και γύρω γυρίζει η Γη, πιο έξω γυρίζει ας πούμε ο Άρης. Η Γη γυρίζει πιο γρήγορα από τον Άρη. Έτσι, καθώς κινείται η Γη, βλέπουμε εμείς τον Άρη σε σχέση με το background, τον αστέρο, τον βλέπουμε λοιπόν εκεί και καθώς προσπερνάει η Γη τον Άρη, κάνει αυτό το πράγμα. Από εκεί που τον βλέπαμε εκεί, τον προσπερνάμε και τον βλέπουμε πλέον εκεί. Αλλάξαμε τη γωνία μας δηλαδή, τη γωνία θέασης. Το καταλαβαίνουμε. Προσπεράσαμε, άλλαξε, μετά θα πάμε πάλι πίσω, θα τον δούμε να πηγαίνει πάλι από εκεί, μετά θα φτάνουμε πάλι, τον περνάμε. Είναι τόσο απλό. Είναι απλά μια αλλαγή της γωνίας θέασης, επειδή κινούμαστε όλοι γύρω από τον ήλιο. Δεν κινούνται όλα γύρω από εμάς. Δηλαδή, η ανάδρομη κίνηση των πλανητών είναι τόσο μυστήρια όσο η κίνηση ενός αυτοκινήτου τη στιγμή που το προσπερνάτε. Ακριβώς τόσο μυστήρια. Όπως βλέπεις στην αρχή το αυτοκίνητο, ας πούμε, να πηγαίνει μπροστά και να απομακρύνεται, πατάς γκάζι και το προσπερνάς. Από εκεί λοιπόν που το βλέπεις να φεύγει, βλέπεις να έρχεται. Ό,τι μυστήριο. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Και μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο όταν ακούω ανάδρομη κίνηση του πλανήτη, άρα. Τι άρα, απλά το κοιτάμε από αλλού τώρα. Και τι έγινε, ας πούμε. Εντάξει. Δεύτερο πρόβλημα. Οι νέοι πλανήτες. Ο κόσμος της αστρολογίας, το κοσμοείδωλο, βασιζόταν στους πλανήτες μέχρι και τον Κρόνο. Εκείνη την εποχή δεν ξέραν ότι υπήρχε ο Ποσειδώνας, ο Ουρανός, ο Πλούτονας. Οι άλλοι νέοι πλανήτες που ανακαλύπτονται συνεχώς. Δεν το ξέραν. Ερώτημα λοιπόν. Γιατί όταν ακούμε να μας λένε τα ζώδια στη τηλεόραση, ας πούμε, λέει ότι ο Ποσειδώνας είναι στο ζώδιό σου, άρα αυτό και εκεί. Πού τη βρήκαν αυτή την πληροφορία? Οι Βαβυλώνοι δεν ξέραν καν ότι υπήρχε. Ο Πτολεμαίος δεν ήξερε καν ότι υπήρχαν αυτοί οι πλανήτες. Πώς αποδόθηκαν χαρακτηριστικά στους νέους αυτούς πλανήτες? Είναι αστείο το πώς αποδόθηκαν χαρακτηριστικά στους νέους αυτούς πλανήτες. Από τα ονόματά τους. Από τα ονόματά τους. Επειδή οι αστρονόμοι ονόμασαν τον ουρανό ουρανό, οι αστρολόγοι δώσαν τα χαρακτηριστικά που έχει ο ουρανός. Λέει, ας πούμε, ανεξαρτησία, επανάσταση και κάτι τέτοια πράγματα, επειδή είμαστε εμείς τον ουρανό. Για τους θεούς, ναι, για τα στοιχεία των ακριβώς. Αλλά δεν υπήρχε κανένα αρχαίο κείμενο το οποίο να αναφέρεται σε αυτούς τους πλανήτες. Είναι κάτι εντελώς καινούργιο. Θα μπορούσαμε τον ουρανό, τον έχουμε
κύματος. Και σταματήσαμε να το λέμε πλανήτη, γιατί θα καταλήγαμε να έχουμε 15 πλανήτες μέσα στο ηλιακό σύστημα, ας πούμε. Όλους αυτούς τους μικρούς πλανήτες που βρίσκουν. Ναι, για το Πλούτονα, ας πούμε. Τι, το διάβαζα χθες, σε αστρολογικό τέτοιο. Τι λένε για το Πλούτονα. Λένε ότι συνδέεται με τη ζωή και το θάνατο. Τι σύμπτωση. Τι σύμπτωση να συνδέεται με τη ζωή και το θάνατο. Ακριβώς όπως ο Θεός Πλούτονα, ας πούμε, που ήταν ο Θεός που κατοκόμισε. Φυσικά δεν είναι σύμπτωση. Έπρεπε από κάπου να ξεκινήσουμε. Ξεκίνησα λοιπόν από το όνομα. Τρίτο και φοβερά σημαντικό, ίσως από τα πιο σημαντικά που θα σας πω σήμερα. Η μετάπτωση των ησημεριών. Λοιπόν, ξέρετε ότι η Γη κάνει δύο κύριες κινήσεις. Η μία είναι γύρω από τον άξονα της, η άλλη κίνηση είναι γύρω από τον ήλιο. Υπάρχει και άλλη μία κίνηση που δεν είναι πολύ γνωστή. Ο άξονας της Γης σχηματίζει ένα κόνο, ακριβώς σχηματίζει ένα κόνο, κάθε 26.000 περίπου χρόνια. Κάνει ένα κύκλο δηλαδή. Φανταστείτε μία σβούρα, την έχετε τριπογυρίσει, ας πούμε, σε ένα τραπέζι και αρχίζει και χάνει. Αρχίζει και χάνει. Και θα δείτε στο τέλος να κάνει έτσι πριν πέσει. Αυτή την κίνηση λοιπόν την κάνει η Γη. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει. Καταρχήν να σας πω πώς θα είναι τα πράγματα εάν δεν συνέβαινε αυτό. Εάν δεν συνέβαινε αυτό, κάθε άνοιξη στην αιαρινή ησημερία, όταν η μέρα είναι ίση με τη νύχτα, ο ήλιος θα είναι πάντα στον ίδιο αστερισμό. Ας πούμε τον αστερισμό των νυχθείων. Όπως είμαστε σήμερα. Ο ήλιος στην αιρινή ημερία είναι στον αστερισμό των νυχθείων. Αλλά λόγω αυτής της κίνησης, τι συμβαίνει. Κάθε περίπου 2.000 χρόνια η θέση του ουρανού αλλάζει κατά 30 μοίρες. Που σημαίνει ότι πριν, ας πούμε, από 3.000 χρόνια, ο ήλιος την άνοιξη στην αιρινή ημερία δεν ήταν στον αστερισμό των νυχθείων, ήταν στον αστερισμό του κρύου. Στο μέλλον, θα είναι στον αστερισμό του υδροχώου. Θα έχετε ακούσει που λέμε ότι είμαστε τώρα στην εποχή των νυχθείων, ότι στο μέλλον θα είμαστε στην εποχή του υδροχώου κτλ. Και μάλιστα υπήρχε αυτή η αντίληψη, ειδικά στις εβραϊκές κοινότητες, αλλά και στη Βαβυλώνα, ότι τα σπουδαία πρόσωπα, οι μεσσίες, ας πούμε, που έρχονται στη γη, έρχεται ένα, σε πάση περιπτώσει, σε κάθε τέτοια εποχή. Γι' αυτό ο Χριστός συνδέθηκε με την εποχή των νυχθείων. Ίσως γνωρίζετε ότι τα πρώτα χριστιανικά χρόνια φυσικά δεν ήταν ο Σταυρός το σύμβολο του χριστιανισμού. Κάτι τέτοιο θα ήταν τραγικό, γιατί ο Σταυρός ήταν όργανο εκτέλεσης εν ενεργεία στα πρώτα πρωτοχριστιανικά χρόνια. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να έχει για σύμβολο αυτό το οποίο ακόμα χρησιμοποιείται για να σκοτώνει άλλους ανθρώπους. Το σύμβολο λοιπόν του χριστιανισμού εκείνα τα πρώτα χρόνια ήταν το ψάρι από τον αστερισμό των νυχθείων. Γιατί ο Ιησούς ήταν υποτίθεται ο Μεσσίας της εποχής των νυχθείων. Εντάξει. Και μάλιστα το γράφανε με κεφαλαία και λέγανε Ιχθείς, δηλαδή Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήριο. Έτσι, το ξέρετε κάποιοι. Ναι. Επειδή αναφέρατε τις κινήσεις της γης, τι επίπτωση η γη κάνει, ο ήλιος κάνει μια κίνηση πάει σε ευθεία, ενώ δεν είναι σταθερός ο ήλιος και είναι γνωστός. Θα το καλύψω αυτό μετά. Okay. Έχω slide ειδικά για αυτό που λες. Λοιπόν, αυτό τι αποτέλεσμα έχει, πέρα από το ότι αλλάζει ο αστερισμός που βρίσκεται εκεί κατά την αιρινή ημερία, έχει το εξής αποτέλεσμα. Ότι δεν είστε το ζώδιο που νομίζετε ότι είστε. Είστε το προηγούμενο. Διότι όταν γεννηθήκατε, ο ήλιος δεν ανέφυλε στο συγκεκριμένο ζώδιο που σας έχουν πει. Αυτή ήταν η εικόνα που είχε ο Πτολεμαίος τότε. Και από τότε έχουν περάσει 2.000 χρόνια. Επομένως, έχει αλλάξει η θέση του ήλιου και έχω ένα παράδειγμα, λέω ας πούμε κάποιος που κατά τη γέννησή του είχε τον ήλιο στον αστερισμό της Παρθένου 100 μετά Χριστόν, τα χρόνια του Πτολεμαίου, πράγματι, μάλλον στα αρχές του Ιδωρίου, πράγματι είχε τον αστερισμό της Παρθένου το 100 μετά Χριστόν. Κάποιος που γεννήθηκε το 1990, όπως φαντάζομαι πολλοί φοιτητές μας, θα είχε τον ήλιο στον αστερισμό του Λέοντα. Επομένως, είναι Λέο, με βάση τον ορισμό που είχε δώσει ο Πτολεμαίος και η Βαβυλώνα. Οι Βαβυλώνοι δεν γνώριζαν αυτή την κίνηση, την τρίτη κίνηση που κάνει η Γη. Ο Πτολεμαίος την είχε καταλάβει λιγάκι, αλλά την αγνώρισε, επέλεξε να μην την βάλει μέσα στο υπολογιστή. Την είχε καταλάβει γιατί είχε δει τη μελέτη του υπάρχου, ο ύπαρχος την είχε ανακαλύψει αρκετό καιρό πριν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά επειδή βασίστηκε στο κοσμοίδωλο των Βαβυλωνίων, κράτησε τα πράγματα ως έτσι. Και σήμερα οι αστρολόγοι σου λένε ότι ο ήλιος σήμερα σου λέει είναι σε αυτό το. Ωραία, ανοίξε ένα αστρονομικό πρόγραμμα
Το Stellarium προτείνω, είναι και δωρεά. Stellarium, δείτε στο Google και κατεβάστε το. Και δείτε αν ο ήλιος είναι εκεί που σας λένε οι αστρολόγοι ότι είναι. Τόσο απλά. Τι πιστεύετε εμένα. Εντάξει. Και αυτό το παράδειγμα το έχω και σε slide. Είμαστε 1 Σεπτεμβρίου 1990. Αυτός εδώ είναι ο Λέων. Το είδαμε πώς λέγονται. Το βλέπετε το σχήμα, που λέει ηλίο. Ο ήλιος λοιπόν είναι μέσα σε αυτόν τον αστερισμό. Μέσα σύνορα αυτού του αστερισμού. Πάμε τώρα να δούμε 1 Σεπτεμβρίου του 100 μετά Χριστόν. Ο ήλιος βρίσκεται πάνω στην Παρθένα. Εντελώς πάνω στην Παρθένα. Γι' αυτό έμεινε από τότε ότι από 23 Αυγούστου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου σε Παρθένα. Εντάξει. Βασίζονται λοιπόν οι αστρολόγοι σε δεδομένα που έχουν αλλάξει. Εντελώς. Τέταρτο σημαντικό πρόβλημα. Μας λένε ότι οι αστερισμοί έχουν μεγάλη σημασία. Αντιμετωπίζουν τους αστερισμούς, δηλαδή τα ζώδια, ως ενιαίες οντότητες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά δεν είναι ενιαίες οντότητες. Είναι άστρα που εμείς τα ερμηνεύουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μοιάζουν με κάτι. Με τη φαντασία. Και όχι μόνο δεν είναι ενιαίες οντότητες, αλλά έχω ένα παράδειγμα εδώ, τη μικρή Άρκτο, για παράδειγμα, που περιέχει τον πολικό αστέρα, που δεν είναι ο πολικός αστέρας. Θα δείτε λοιπόν ότι ο πολικός αστέρας απέχει από εμάς 430 έτη φωτός. Το δεύτερο πιο φωτεινό άστρο αυτού του αστερισμού απέχει από εμάς 126 έτη φωτός. Άρα μεταξύ τους απέχουν στο βάθος, διάσταση του βάθους, τουλάχιστον 300 κάτι έτη φωτός. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πράγμα. Κανένας λόγος. Είναι εντελώς ανεξάρτητα άστρα μεταξύ τους. Είναι φοβερά σπάνιο σε έναν αστερισμό να έχεις δύο άστρα που να συνδέονται μεταξύ τους. Είναι φοβερά σπάνιο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, είπα οι αστερισμοί είναι αυθαίρετα σχήματα. Είναι το τι έβλεπε τότε ο Βαβυλώνιος, ο δεν ξέρω ποιος, ο Μεσοποτάμιος, ας πούμε, εκείνης εποχής. Το τι έβλεπε. Ενδεικτικά σας λέω ότι εκεί που ο δυτικός πολιτισμός, Έλληνες, Βαβυλώνοι και Αιγύπτιοι βλέπανε λέοντα αριστερά, οι Κορεάτες ένωναν αλλιώς τις τελίτσες και βλέπανε τον αυτοκράτορα Χέον Γουόν. Δεν ξέρω κάτι αν τον προφέρω καλά. Και μάλιστα εκεί που θα ήταν το σώμα του λιονταριού, βλέπαν ένα μικρό φράκτη και ένα μεγάλο φράκτη. Καθόλου συγκινητικό, το ξέρω. Άλλο παράδειγμα, η Λακότα. Είναι φυλή Ινδιάνους, όπως λέγαμε σήμερα, γηγενείς της Βόρειας Αμερικής, σε πάση περιπτώσει, οι οποίοι εκεί, που θα ήταν το κεφάλι του λέοντα, βλέπανε, λέει, fireplace, η αιστεία της φωτιάς. Σήμερα θα λέγαμε τζάκι, ας πούμε. Και τι, ποιο είναι το αστείο, ότι εάν είχε επικρατήσει συμπτωματικά αυτή η εικόνα του κόσμου, κατά το Λακότα, τότε θα λέγαμε σήμερα είσαι τζάκι. Δεν ξέρω, είσαι τζάκι. Και προσέξτε, όχι μόνο θα λέγαμε είσαι τζάκι, αλλά θα λέγαμε ότι έχει και τα χαρακτηριστικά του τζακιού. Θα λέγαμε ότι είναι τζάκι, ας πούμε, είναι θερμός άνθρωπος, είναι πολύ θερμός άνθρωπος, αλλά δεν σε αφήνει να του πλησιάσει. Και σαν να μην έφτανε αυτό, είναι τόσο αυθαίρετα που με το πέρασμα πολλών χιλιετιών, ακόμα και οι αστερισμοί θα αλλάξουν. Είπαμε είναι πάρα πολύ μακριά, πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να δούμε κάποια κίνηση, αλλά μετά από 90.000 χρόνια, είναι η γεια μας, να πούμε, μετά από 90.000 χρόνια, έτσι θα είναι ο Λέοντας. Που λιοντάρι δεν το λες. Τουλάχιστον όχι υγιές λιοντάρις. Μετά υπήρχε κάποιο ατύχημα που να το πεις. Μα καλά, δεν υπάρχει καμία μετρήσιμη επίδραση των πλανητών πάνω στον άνθρωπο. Πώς δεν υπάρχει. Εμείς οι φυσικοί όλη μέρα με αυτό ασχολούμαστε. Με τις επιδράσεις μεταξύ των σωμάτων. Υπάρχει λοιπόν μια επίδραση, την ανακάλυψε ο Νεύτωνας και την εξέλιξε ο Αϊνστάιν πολύ αργότερα, που δεν είναι άλλη από τη βαρυτική έλξη. Την ξέρουμε όλοι τη βαρυτική έλξη, αν το αφήσουμε αυτό θα πέσει. Οι μάζες λοιπόν μεταξύ τους έλκονται. Όταν βάζεις μια μάζα κοντά σε μια άλλη, υπάρχει μια δύναμη ελκτική. Και εγώ τώρα σας πω μια δύναμη ελκτική επειδή έχω μάζα, αλλά είναι τόσο μικρή που δεν την καταλαβαίνετε. Θέλω λοιπόν, βάσει του νόμου της παγκόσμιας έλξης, είναι αυτός ο απλός τύπος. Δεν θέλω να σας κουράζω πολύ με τύπους. Το G είναι ένας αριθμός, δεν μας νοιάζει. Έχουμε τη μάζα του ενός επί τη μάζα του άλλου σώματος δια την απόσταση του στον τράγωνα. Ένας αρκετά απλός υπολογισμός. Θέλω λοιπόν να δούμε ποια είναι η επίδραση του πλανήτη Άρη, που μιλήσαμε για τον Άρη προηγουμένως, ποια είναι η επίδραση του πλανήτη Άρη σε ένα μωρό που γεννιέται εκείνη τη στιγμή.
άλλαξα. Έβαλε ένα μωρό 3 κιλά, πείτε 3,5 ας πούμε μέσα όλο, δεν άλλαξε κάτι πολύ. Γυμάζα το Άρη και πήρα την κοντινότερη απόσταση από τον Άρη στη γη, την κοντινότερη δηλαδή, τη μέγιστη δύναμη. Και βγαίνει 0,000000395 νιούτον. Ευτυχώς στη φυσική έχουμε ένα καλύτερο τρόπο να το γράφουμε αυτό, ώστε να μην μοιάζει με τηλεφωνικός αριθμός, και είναι 3,95 × 10^8 νιούτον. Για να καταλάβετε πόσο μικρή είναι αυτή η δύναμη που δέχεται το νεογέννητο από τον Άρη, αν κόψω μια τρίχα από τα μαλλιά μου και την ακουμπήσω στο χέρι μου, η βαρετική δύναμη που θα ασκεί πάνω στο χέρι μου θα είναι 0,001 νιούτον. 1/1000 του νιούτον. Δηλαδή 100.000 φορές μεγαλύτερη από την επίδραση του Άρη. 100.000 φορές μεγαλύτερη από την επίδραση του Άρη. Και θα πει κανείς, OK. Πρέπει να τα συμπεριλάβουμε όλα μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχει ένας νευτήρας εκεί πέρα. Βάζω λοιπόν τη μάσα του νευτήρα και υπολογίζουμε να δούμε την επίδραση. Ναι, βγαίνει περίπου 10 φορές μεγαλύτερη από την επίδραση του Άρη. 10 φορές και μάλιστα θεωρήσα ότι δεν το πάει πολύ κοντά του μωρό, το κρατάει σε 20 εκατοστά. Εκεί κρατάει το μωρό, ας πούμε, και μετά το αφήνει. Και η επίδραση βγαίνει 10 φορές μικρότερη. 10 φορές μεγαλύτερη, συγγνώμη. Του μεθύρα είναι 10 φορές μεγαλύτερη από την επίδραση του Άρη. Και θα πει κανείς, OK, εντάξει με τους πλανήτες, αλλά οι αστερισμοί, τα άστρα, ωραία. Ας πάρουμε το κοντινότερο άστρο. Η δύναμη που θα βγει είναι 3×10^14 νιούτον. Είναι μια δύναμη 1.000.000 φορές μικρότερη από τη δύναμη που ασκεί ο Άρης στο νεογέννητο μωρό. 1.000.000 φορές μικρότερη. Που με τη σειρά της είναι 100.000 φορές μικρότερη από τη δύναμη που ασκεί η τρίχα στο χέρι μας. Δηλαδή μιλάμε για δυνάμεις που πρακτικά δεν υπάρχουν. Όταν βλέπουμε τέτοια νούμερα είναι σαν να μην υπάρχουν. Όχι ότι αν υπήρχαν οι μεγαλύτερες δυνάμεις θα επηρεάζουν τον χαρακτήρα μας, βέβαια. Αλλά θέλω να σας πω ότι η φυσική ασχολείται όλη την ώρα με αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι που αφιερώνουν όλη τη ζωή τους στο να βρουν τις σχέσεις ανάμεσα στα σώματα. Και έχουμε βρει αυτή τη σχέση. Και χάρη σε αυτή τη σχέση μπορούμε αυτή τη στιγμή να στέλνουμε πυράβλους και να προσιώνονται, ας πούμε, στον Άρη. Έβδομο, και έρχομαι σε αυτό που ρώτησε. Θα σου πούνε οι αστρολόγοι, αν τους πεις ότι κλονίζει το άξονα της γης και έχει αλλάξει η εικόνα. Ναι, ναι, αλλά δεν μας ενδιαφέρει πια η θέση των αστερισμών. Εμείς θεωρούμε ότι η ενεργειακή πύλη του κρυού ανοίγει τότε, του Παρθένου, του Σεπτέμβρη κτλ. Δεν μας ενδιαφέρει που άλλαξε η εικόνα. Πέρα ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό ψυχολογικά, δηλαδή πριν τουλάχιστον έχεις κάτι να δεις. Έλεγες, ήταν ο ήλιος στο ζώδιο μου να γεννήθει. Τώρα τίποτα, σου λέει μόνο η εποχή. Οκ. Ας δεχτούμε αυτή την υπόθεση. Και ας πούμε ότι υπάρχουν κάποιες ενεργειακές πύλες, οι οποίες. Τώρα, ντρέπουμε που λέω τη λέξη ενέργεια φυσικός και εννοώ κάτι άλλο. Γιατί στη φυσική η λέξη ενέργεια σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αλλά είναι συσσαγωγικά έτσι. Ενεργειακές πύλες που μας ρίχνουν ενέργεια λοιπόν από το σύμπαν. Και θέλω να πω, ωραία, για να ισχύει αυτό, πρέπει τουλάχιστον το ηλιακό μας σύστημα να είναι ακίνητο, ώστε κάθε Σεπτέμβρη να δέχεται αυτή την ενέργεια. Κάθε Οκτώβριο εκείνη και ούτω καθεξής. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο ήλιος μας και όλο μας το ηλιακό σύστημα αποτελεί ένα ελάχιστο ασήμαντο τμήμα αυτού που λέμε ενός γαλαξία. Ο γαλαξίας περιέχει 100 δισεκατομμύρια ήλιους που ο καθένας περιέχει πλανήτες και το καθεξής. Και τι γίνεται, ο ήλιος μας περιστρέφεται γύρω από το γαλαξιακό κέντρο και θέλει 250 εκατομμύρια χρόνια για να επανέλθει, ας πούμε, περίπου στο ίδιο σημείο. Δεν επανέρχεται ποτέ στο ίδιο σημείο. Θα το εξηγήσω. Καταρχήν αυτή, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά από πίσω, αυτή είναι η κίνηση του γαλαξία, δυστυχώς δεν φαίνεται καλά, είναι διαφορική. Τι σημαίνει διαφορική, ότι τα άστρα που είναι πιο κοντά στο γαλαξιακό κέντρο πάνε πιο γρήγορα και αυτά που είναι έξω πάνε πιο αργά. Δηλαδή δεν είναι ένα ενιαίο σώμα, ώστε να έχει μια γωνιακή ταχύτητα ενιαία. Εντάξει. Άρα αυτό τι επίσης σημαίνει. Σημαίνει ότι η γειτονιά του ήλιου αλλάζει διαρκώς. Τα άστρα που είναι πιο κοντά στον πυρήνα του γαλαξία πάνε πιο γρήγορα, με αυτά που είναι πιο μακριά πάνε πιο αργά. Έτσι και η γειτονιά μας αλλάζει. Και αφού κινούμαστε διαρκώς, η πραγματική εικόνα του ηλιακού συστήματος μας θα ήταν κάτι τέτοιο. Ο ήλιος δεν είναι στο κέντρο του σύμπαντος, δεν είναι ακίνητος. Κινείται διαρκώς, δεν φαίνεται πολύ καλά, σας δείχνω, εδώ είναι ο ήλιος και γύρω του γυρίζουν οι πλανήτες. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα και αυτό είναι που ρώτησες. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα, αν κάποιος ταξιδιώτης του διαστήματος παρακολουθούν στο ηλιακό σύστημα από μακριά.
κινείται μέσα στο σύμπαν. Και είναι συνδεδεμένο βαρυτικά με άλλου γαλαξίε. Τώρα, ο γαλαξία μα είναι αυτή εδώ η φωτεινή κουκίδα. Εδώ είναι ο γαλαξία Ανδρομέδα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι γαλαξίε μέσα σε αυτή την εικόνα. Είναι βαρυτικά συνδεδεμένα, το ένα γυρίζει γύρω από το άλλο. Πάλι υπάρχει μια αέναη κίνηση. Και όλα αυτά, όλο αυτό που βλέπετε εδώ, αποτελεί μια κουκίδα σε αυτό εδώ, που είναι το Virgo Super Cluster, ένα super group γαλαξιών, ας πούμε, οι οποίοι όμως δεν είναι βαρυτικά συνδεδεμένοι, δηλαδή η διαστολή του σύμπαντος είναι μεγαλύτερη από ότι είναι η βαρυτική τους έλξη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα αυτά τα σημεία απομακρύνονται μεταξύ τους, επειδή ο χώρος ανάμεσά τους ξεχυλώνει. Ένα πολύ περίεργο πράγμα. Είναι σαν μια επιφάνεια ενός μπαλονιού που διαρκώς μεγαλώνει. Ο χώρος ανάμεσά μας μεγαλώνει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση δύο φορές να βρεθούμε στο ίδιο σημείο. Είτε ως άνθρωποι, είτε ως ηλιακό σύστημα, είτε ως γαλαξίες. Ποτέ. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να σας πει ότι κάθε Σεπτέμβρη ή κάθε Μάρτη δέχεσαι τις ίδιες ενεργειακές επιρροές από το σύμπαν. Αυτό είναι αδύνατο. Αλλάζει διαρκώς η θέση σου μέσα στο σύμπαν. Και έρχομαι τώρα σε κάτι που έχει να κάνει λίγο πιο πολύ με τις προβλέψεις. Αυτή η φοβερή αδυναμία πρόβλεψης που συναντάει κανείς ο αστρολόγος. Ακόμα και αν δεν ίσχυαν όλα τα άλλα που σας είχα πει, υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, τόσο απλά. Ρωτάς έναν αστρολόγο, γιατί, ας πούμε, λες, γνώρισα δύο ανθρώπους που είχαν το ίδιο ζώδιο. Ήταν και οι δύο σημαντικότερες. Κι όμως είχαν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Ο ένας εσωστρεφής, ο άλλος εξωστρεφής. Ο ένας πράος, ας πούμε, γύρεμος, ο άλλος ηγετικός, πονακλάς, κλπ. Πώς γίνεται αυτό, πώς εξηγείται? Θα σου πει τότε, εντάξει, είναι ο οροσκόπος. Πρέπει να κοιτάξεις και την ακριβή ώρα που γίνεται. Οκ, του λες, τώρα γνώρισα δύο ανθρώπους που έχουν και το ίδιο ζώδιο και τον ίδιο οροσκόπο και είναι τελείως διαφορετικοί άνθρωποι και έχουν τελείως διαφορετική μοίρα. Οκ, αλλά πρέπει να δεις και την τοποθεσία γέννησης, την ακριβή, για να δεις πώς ήταν οι πλανήτες ακριβώς από πάνω του εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Γνώρισα δύο δίδυμα αδέρφια. Ο ένας σκοτώθηκε στα 20, ο άλλος έφτασε μέχρι τα 85, έφτασε επιτυχημένος επαγγελματίας κλπ. Έκανε τη ζωή του. Αυτό πώς το εξηγείς? Εάν η αστρολογία είχε οποιαδήποτε ικανότητα πρόβλεψης, δεν θα υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα. Δύο δίδυμα αδέρφια θα είχαν περίπου ίδιο χαρακτήρα και θα είχαν περίπου ίδια μοίρα. Και φυσικά το να πεθάνει ο ένας στα 20 και ο άλλος στα 85 ετή, δεν είναι λίγο διαφορετική μοίρα. Είναι φοβερά διαφορετική μοίρα. Θα περίμενε κανείς τα άστρα να πούνε κάτι. Και όχι μόνο αυτό. Είναι φοβερή σιωπή των αστρολόγων όταν πρόκειται να γίνουν τεράστιες καταστροφές. Αναφέρω για παράδειγμα το τσουνάμι του Ινδικού ωκεανού το 2004 που κόστησε τη ζωή σε 250.000 ανθρώπους σε 14 διαφορετικές χώρες. Μια ανυπολόγιστη ζημιά, δηλαδή 250.000 νεκροί, δεν ξέρουμε τι σημαίνει, δεν μπορούμε να το αισθανθούμε. Και λέω, εάν μπορεί να μου πει ότι την άλλη εβδομάδα ποιοι θα είναι οι τυχεροί μου αριθμοί, πώς θα πάνε τα ερωτικά μου την άλλη εβδομάδα και τα οικονομικά μου, τίποτα εκεί πάνω δεν έδειξε ότι θα σκοτώναν 250.000 άνθρωποι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά, μέσα σε μια στιγμή. Τίποτα. Φυσικά έχουν γίνει και μεγαλύτερες καταστροφές. Έχω βάλει 500.000 χρήματα σε ένα τροπικό κυκλώνα στο Βαγκλαντές, τότε Ανατολικό Πακιστάν, α πούμε. Ναι. Άνθρωποι που σου λένε αν ταιριάζω το
Υπάρχει αυτό. Υπάρχουν εκπομπές στην τηλεόραση, προφανώς κάποιοι άνθρωποι θα ξέρουν πάρα πολύ. Το ερώτημα είναι γιατί. Εγώ κάνω μια, θα έλεγα, ερασιτεχνική προσέγγιση, γιατί δεν είμαι ψυχολόγος, γι' αυτό θέλω την συμμετοχή των ψυχολόγων. Το πρώτο, το οποίο εμένα με πειράζει, και επειδή κάποιος ρώτησε άμα οι αστρολόγοι λένε ότι είναι επιστήμονες, το λένε επιστήμη. Δεν σου πούνε κάνουμε κάτι άλλο, δεν σου πούνε κάνουμε θρησκεία, δεν σου πούνε είναι η αρχή, η θρησκεία των Βαβυλωνίων και απλά την έχουμε εξέλιξει, γιατί στην ουσία αυτό είναι η θρησκεία των Βαβυλωνίων που έχει φτάσει μέχρι σήμερα επειδή ήταν εγωιτευτική ιδέα. Θα σου πούνε ότι είναι επιστήμη. Το ένα πράγμα λοιπόν που κάνουμε για να θαμπώνουμε τον κόσμο, για να τον ψαρώνουμε, αν προτιμάτε λίγο πιο λαϊκά, είναι ότι χρησιμοποιούν όρους της φυσικής εντελώς απογυμνωμένους από τη φυσική του σημασία. Σου λέει, ας πούμε, ενέργεια. Ωραία, ενέργεια. Ασχολούμαι πολύ με την ενέργεια. Πες μου, ποια ενέργεια εννοείς. Κινητική, δυναμική, ηλεκτρομαγνητική, πυρηνική. Πες μου, τι από όλα αυτά. Έχουμε ανθρώπους που όλη τους τη ζωή την αφιερώνουν σε ένα είδος ενέργειας. Μελετάνε όλη τους τη ζωή την πυρηνική ενέργεια. Ωραία, σε ποια αναφέρεσαι. Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό, θα σου πει. Είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Μα δεν έχεις ακούσει που λένε για θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια. Όταν λέμε θετική ενέργεια. Όχι. Αυτό πράγμα δεν ισχύει. Είναι ο όρος αυτός εντελώς απογυμνωμένος από τη φυσική του σημασία. Όπως και όροι μαγνητικές δυνάμεις. Πώς? Θέλω να μας πει σκοτεινή ενέργεια. Ναι, μπαίνει λίγο η νέα ιστορία μέσα όλα αυτά. Παίρνουν αυτά που βγάζει τώρα η επιστήμη, τα καινούργια ευρήματα, σκοτεινή ενέργεια, σκοτεινή ύλη κτλ. Και τα βάζουν κάπου μέσα. Βρίσκουν χώρο και για στάσιμο και ακόμα πιο ψάχνουν. Αλλά δεν καθόλου ψάχνουν. Δηλαδή, όταν ακούω εγώ ότι ας πούμε ο Άρης σκεί μια μαγνητική δύναμη, είναι τεράστια ανοησία, συγγνώμη, είναι τεράστια ανοησία. Αυτό πράγμα απλά δεν ισχύει. Το λένε μαγνητική δύναμη μάλλον επειδή τους είναι το ωραία λέξη, δεν ξέρω τι. Αλλά δεν ισχύει. Ξέρουμε τι είναι μαγνητικές δυνάμεις, έχουμε τις εξισώσεις μας, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο πάνω σε αυτό, εν πάση περιπτώσει. Και η έννοια της δύναμης τη μετράμε σε Νιούτον, οι αστρολόγοι τη μετράνε στο πώς αλλάζει ο χαρακτήρας, ας πούμε, από κάτι. Δεν έχει καμία σχέση με την επιστήμη. Και το άλλο που κάνουν και να μοιάζουν επιστήμη είναι ότι χρησιμοποιούν αυτό που λέω εγώ ψευδή αιτιότητα. Τι είναι η ψευδής αιτιότητα. Σου λένε, εάν αυτό, τότε εκείνο. Δηλαδή, αυτό είναι η αρχή κάθε επιστημονικής υπόθεσης. Λες, εάν αφήσω αυτό, θα φτάσει στο έδαφος με ταχύτητα 2 μέτρα σε σεκόν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Σου λέει λοιπόν ότι εάν ο πλανήτης είναι εκεί και σχηματίσει αυτή τη γωνία με εκείνο τον πλανήτη, τότε θα σου κάνει αυτή την επιρροή. Αυτό λοιπόν ο αδαής που θα το ακούσει, που δεν έχει γνώση πάνω σε αυτό το θέμα, θα θεωρήσει ότι είναι επιστήμη, ότι κρύβεται κάποια επιστήμη, κάποια λογική πίσω από αυτό. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχει τίποτα, καμία επιστημονική λογική. Δεν είναι επιστημονική υπόθεση αυτό το πράγμα. Εντάξει. Είναι λοιπόν ψεύδο επιστήμη. Το δεύτερο, στη συντριπτική του πλειοψηφία, αυτές οι λεγόμενες προφητείες, μόνο προφητείες δεν είναι και μόνο συγκεκριμένες δεν είναι. Είναι τόσο γενικά πράγματα που ο καθένας από εμάς, αν αυτή τη στιγμή πάει ένα περιοδικό και διαβάσει όλα τα ζώδια, κάτι θα βρει στο καθένα να ταιριάξει στον εαυτό του. Κάτι θα βρει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε κάποιο πανεπιστήμιο, τα λέω όπως εδώ, ο James Randi, πολύ γνωστός σκεπτικιστής, έχει απομυθοποιήσει πολλούς που κάνανε απάτες, μεταξύ των οποίων και ο Γιούρι Γκέλλερ, ας πούμε. Μπαίνει σε μια τάξη και τους λέει στους φοιτητές, με βάση τα αστρολογικά σας στοιχεία, το πότε γεννηθήκατε και πού γεννηθήκατε, που έχουμε εμείς στο πανεπιστήμιο, καταστρώσαμε το γενέθλιό σας χάρτη, δηλαδή την προσωπικότητά σας και τη ζωή σας μέχρι τώρα, βάσει του τι λένε τα άστρα. Μοίρασε τα χαρτιά σε όλους και μετά τους έβαλε να βαθμολογήσουν από το 1 ως το 5 πόσο μέσα έπεσε αυτή η περιγραφή στον εαυτό του. Τα αποτελέσματα ήταν φοβερά. 4 και 5. Οι πιο πολλοί είχαν 5, κάποιοι είπαν και 4. Δηλαδή ότι έπεσε πάρα πολύ μέσα. Έβλεπε συγκίνηση στα πρόσωπά του. Γιατί υπάρχει και σε βίντεο αυτό. Έβλεπε συγκίνηση στα πρόσωπά του. Ότι ναι, αυτό είμαι. Με βρήκα. Ωραία του λέει ο Ράντι. Τώρα πάρτε το έγγραφο και δώστε το στον αποκρίσιο. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησαν ότι όλοι διαβάζανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όλοι διαβάζαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ήταν γραμμένο με τέτοιο τρόπο, δυστυχώς δεν το έχω, θα σας πω όμως ένα παράδειγμα. Ήταν γραμμένο με τέτοιο τρόπο που ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να βρει στοιχεία του εαυτού του μέσα εκεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λίγο ερασιτεχνικό, αλλά πώς φαντάζομαι ότι θα πηγαίνει αυτή η ιστορία. Σου λέω λοιπόν ότι στα εφηβικά σου χρόνια,
συνέβη ένα γεγονός που σε συγκλώνησε, που σε στεναχώρησε πάρα πολύ, σε συνέβλεψε, δυσκολεύτηκες πάρα πολύ να το ξεπεράσεις, αλλά σιγά σιγά βρήκες τη δύναμη, σηκώθηκες στα πόδια σου, σε έκανε πιο δυνατό και έφτασε σήμερα εδώ που είσαι. Ωραία. Δεν υπάρχει πιο γενικό πράγμα φυσικά από αυτό που σας είπα. Αλλά, εάν είσαι λιγάκι θετικά προεδρευθυμένος απέναντί μου, θα πεις, κοίτα να δεις. Βρήκε ότι χώρισα με την Ελένη στα 15 μου. Και στο κάτω κάτω, ποιος δεν έχει στεναχωρηθεί φοβερά στην εφηβεία του. Είναι μια ηλικία ταραγμένη συναισθηματικά. Θα είναι μια ερωτική απογοήτευση, θα είναι ένας θάνατος κάποιου αγαπημένου, θα είναι μια ακαδημαϊκή αποτυχία. Όλοι μας έχουμε περάσει πολύ δύσκολες στιγμές. Και σιγά την πρόβλεψη, η εφηβεία βγαίνει από τα 12 μέχρι τα 19. Είναι 8 χρόνια μέσα, καταλαβαίνετε. Κι όμως, αν είσαι λίγο θετικά προεδρευθυμένος, θα το διαβάσεις με τη δικιά σου φωνή. Θα πεις, κοίτα να δεις. Μπήκε μέσα, το βρήκε. Εκεί βασίζονται το 99% των αστρολογικών προφητιών που διαβάζει. Είναι τόσο γενικά πράγματα που ο καθένας πρέπει να προσαρμόσει στον εαυτό του. Και τώρα ερχόμαστε στο άλλο, το οποίο επίσης είναι πολύ σοβαρό. Επειδή όπως καταλαβαίνετε, ο αστρολόγος είναι πιο πολύ ψυχολόγος παρά οτιδήποτε άλλο, με την έννοια ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να σου γράψει κάτι το οποίο να ταιριάζει σε όλους. Αυτό θέλει μία τεχνική. Σίγουρα θέλει μία τεχνική. Δεν μπορεί ο καθένας να γράψει ένα κείμενο που να ταιριάζει σε όλους. Αναλαμβάνει λοιπόν το ρόλο του ψυχολόγου. Και άμα δείτε, αν μπείτε στα site τους και διαβάσετε τις περιγραφές, ας πούμε, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, θα δείτε ότι το μισό μοιάζει με αγγελία ψυχολόγου. Δηλαδή σου λέει συναισθηματική υποστήριξη, να βρεις τον εαυτό σου, να λύσεις τα προβλήματα τα οποία σε επηρεάζουν κτλ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που ρωτώ είναι με ποια ιδιότητα ακριβώς δικαιούται ο αστρολόγος να δέχεται ανθρώπους που ενδεχομένως να έχουν σοβαρότατα ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα και να τους λέει ότι για τα προβλήματά τους θες μου Άρης ή το τάδε ζώδιο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα ηθικό. Πολύ σημαντικό πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω αν είδατε τις προάλλες, το είχε βγάλει και στο ράδιο Ροβίλα. Α πούμε, ήταν ο Πίτ Παπαδάκος και έλεγε ότι το δικό του γραφείο λέει το πρώτο μέρος που πάνε μετά το ψυχιατρίο. Οι άνθρωποι, ας πούμε. Καταλαβαίνετε, πέρα από την πλάκα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ότι άνθρωποι με σοβαρότατα προβλήματα ψυχολογικά και ψυχιατρικά πάνε και αφήνουν πάρα πολλά χρήματα εκεί, νομίζοντας ότι με κάποιο μαγικό τρόπο θα βοηθούν. Αυτό είναι απάτη. Ναι. Μπράβο, ναι, στην ίδια κατηγορία είναι ακριβώς. Ναι. Εφόσον όλα αυτά είναι παρούμενα και ψεύδουσα, για ποιο λόγο κοροϊδεύουμε τον κόσμο, για ποιο λόγο οι επιστήμονες δεν λένε κάτι στο κράτος που δίνουν τόσες ψευδείς πληροφορίες και κάνουν τους απλούς ανθρώπους να πιστεύουν τις ευθέτες τους. Γιατί εννοείς δεν απαγορεύει. Αυτό είναι και δικό μου ερώτημα. Συμφωνώ μαζί σου. Υποθέτω, επειδή και αυτοί που κυβερνούν τα κράτη πιστεύουν και αυτοί σε επιστήμονες σε μεγάλο βαθμό. Σας υπενθυμίζω ότι ο Ρίγκαν είχε προσωπικό αστρολόγο. Οπότε τι να πεις. Τι να πεις. Έχουμε άλλη ερώτηση από εκεί πίσω. Πώς. Βιομηχανία. Είναι ολόκληρη βιομηχανία. Εξαπάτηση. Είναι αλήθεια. Κατά τα λεφτά που παίζουν είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Εγώ τώρα θα κάνω μια, όπως είπα, τεχνική προσέγγιση. Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν σε κάτι τόσο αναπόδεικτο και τόσο φανερά ψευδές. Το πρώτο που λέω είναι ότι, και αυτό είναι μια ανθρωπολογική σταθερά, είναι ότι οι πολιτισμοί, οι διάφοροι ανθρώπινοι πολιτισμοί μέσα στα χρόνια πάντα είχαν την ανάγκη να γνωρίζουν το μέλλον τους. Να βρουν έναν τρόπο να γνωρίζουν και να εξουσιάζουν το αύριο. Το αύριο ήταν πολύ τρομακτικό πράγμα. Και ακόμα και σήμερα είναι. Αλλά σκεφτείτε εκείνη την εποχή που το προσδόκιμο ζωής ήταν 30 χρόνια ή που η διπλανή φυλή μπορούσε να έρθει, ας πούμε, την επόμενη μέρα και να σπάξει όλη τη δικιά σου φυλή ή να γίνει ένα σεισμός, ένας κατακλυσμός και να καταστραφούν όλα. Η αβεβαιότητα για το αύριο ήταν φοβερή. Το να γνώριζες έστω και λίγο θα γίνει αύριο, σου δίνει μια αίσθηση αθανασίας. Ότι έκλεψες λιγάκι, ότι κέρδισες ακόμα μία μέρα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο. Είναι πολύ γοητευτική ιδέα. Το να ξέρουμε το μέλλον μας.
Στοιχείο δεύτερο. Και νομίζω αυτό παίζει τεράστιο ρόλο. Η ιδέα ότι είμαστε στο κέντρο του σύμπαντος και ότι όλα ασχολούνται μαζί μας, μας δίνουν τις ενέργειες τους, μας δίνει τόσο μεγάλη αξία και μας κάνει να αισθανόμαστε τόσο όμορφα. Που έχετε σε φοβερή βέβαια διαστολή με την εικόνα που μας δίνει η επιστήμη. Ο Carl Sagan, ο αστρονόμος, έλεγε ότι η επιστήμη μας έχει βάλει σε ένα τεράστιο ταξίδι, όπου σε κάθε στάση αυτού του ταξιδιού μας περίμενε ένα μάθημα ταπεινότητας. Γιατί όσο πιο πολλά μαθαίνουμε για το σύμπαν, τόσο πιο μικρή καταλαβαίνουμε ότι είμαστε. Αυτό πολλοί δεν το αντέχουν. Και το λέει και ο Carl Sagan, λέει πολλοί θα προτιμούσαν να μην είχαν μπει καθόλου σε αυτό το ταξίδι. Να είχαν μείνει στο ευχάριστο ψέμα. Ότι ναι, όλα ασχολούνται με σένα. Όλα γυρίζουν γύρω από σένα. Θέλει θάρρος για να καταφέρεις να δεις την αλήθεια και να μην φοβηθείς. Θέλει θάρρος. Και δεν το έχουν όλοι αυτό το θάρρος. Και αν μου επιτρέπετε ένα προσωπικό σχόλιο πάνω στην φράση του Σέγγεν, για μένα προσωπικά, που αγαπώ πολύ την επιστήμη, όσο πιο πολύ συνειδητοποιούμε ότι είμαστε μικροί στο σύμπαν, τόσο πιο μεγάλοι γινόμαστε. Γιατί αποκτούμε αυτογνωσία. Δεν είναι πολύ προτιμότερο να ξέρουμε πώς πραγματικά είμαστε από το πώς θα θέλαμε τη δυνάμει να είμαστε. Εγώ το βρίσκω πολύ πιο αξιόλογο. Προτιμώ να ζήσω λίγα χρόνια ξέροντας την αλήθεια, παρά να ζω πάρα πολλά χρόνια μέσα σε ένα ψέμα. Δηλαδή, στο Matrix, ας πούμε, το μπλε και το κόκκινο χάπι, αν θυμάστε, το ένα που σου έλεγε την αλήθεια και στο άλλο που ζούσε ευτυχισμένο, ας πούμε, με στο Matrix, ναι, θα διάλεγα και εγώ την αλήθεια. Θα διάλεγαν όλοι. Και αυτό το σέβομαι. Πολλοί σου λένε άσχημα. Θέλω να πιστεύω έτσι. Δεκτό. Και το τρίτο είναι σχετικό με το προηγούμενο. Ότι κάθε είδους μεταφυσική ιδέα, είτε μιλάμε για αστρολογία, για καφέδες, για ταρό, για το κακό μάτι, για ακόμη και θρησκεία, όλες αυτές οι ιδέες αποτελούν παρηγοριά και αποκούμπι για τον καθένα από εμάς. Όταν περάσει μια δύσκολη στιγμή, είναι πολύ πιο ωραίο να σκεφτείς, ας πούμε, ότι κάποια δύναμη με επηρεάζει. Παρά ότι είσαι μόνος στο σύμπαν, ας πούμε. Δεν είναι. Είναι λίγο πιο τρομακτικό το μόνος στο σύμπαν. Και ότι όλα μου συμβαίνουν κάπως χαοτικά. Και επίσης, έτσι μας ξαλαφρώνει λιγάκι και από μία στις ευθύνες. Αν ξέρεις ότι η πράξη σου εξαρτώνται 100% από σένα, σημαίνει ότι πρέπει να είσαι υπεύθυνος. Εάν όμως αισθάνεσαι ότι ένα μεγάλο μέρος της μοίρας σου και των πράξεών σου εξαρτώνται από τη τυχαία κίνηση των πλανητών, λιγάκι σε ξεκουράζει αυτό, Λες εντάξει. Δεν πέτυχα, δεν πήγα καλά σε αυτές τις εξετάσεις, αλλά τουλάχιστον φταίει ο Άρης. Σε αυτό το τελευταίο, νομίζω, βρίσκουμε την καρδιά του προβλήματος. Κατά την προσωπική μου άποψη, πάντοτε αυτό ήταν η αιτία για την πίστη στην αστρολογία. Έχει πολλά παρόμοια πράγματα, είναι τους καφές, είναι πολλά πράγματα που λαμβάνουν. Κάθε δυσδαιμονία, ας πούμε. Αλλά έχει μια έρευνα, έπρεπε πολύ να. Κάποια έρευνα η οποία θα συσχετίζεται με τον βαθμό της πίστης στην αστρολογία με Συγκεκριμένα για αυτό ακριβώς που ρωτάς, δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι έχει γίνει ας πούμε έρευνα που συσχετίζει μορφωτικό επίπεδο με πίστη στο υπερφυσικό. Όσο το μορφωτικό επίπεδο είναι μεγαλύτερο, τόσο πέφτει η πίστη στο υπερφυσικό. Είτε αυτό είναι αστρολογία, είτε είναι θρησκεία, είτε οτιδήποτε ας πούμε περίπτωση. Φαντάζομαι ότι αν γινόταν μια έρευνα, φαντάζομαι πάλι ότι το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν μια υγιής αδυναμία να αποδεχτούν την προσωπική του στην ζωή του θα ήταν μάλλον παρατηρητικό αριθμό. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα ότι έχω μία εικόνα που εξηγεί τον λόγο που κάνω εγώ σήμερα αυτή.